Λέγαμε πριν από λίγο ότι έχουμε αναδίπλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας. Για την ακρίβεια δεν είναι αναδίπλωση, μήνυμα προς την πρόεδρο της χώρας είναι ευθύμη, λέγαμε, προς την κυρία Σιλιάνοφσκα. Σεβόμαστε τη συμφωνία των Πρεσπών, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, και καλεί τους εκλεγμένους αξιωματούχους της χώρας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην θέτουν σε κίνδυνο την ευρωατλαντική προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας. Πάμε να δούμε πού οδηγείται αυτή η νέα κατάσταση μετά τις εκλογές στην Βόρεια Μακεδονία, αλλά και τι περιμένουμε στα ελληνοτουρκικά. Είπαμε αμιγώς εθνική ατζέντα της επικαιρότητας. Σήμερα να καλωσορίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγο, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σας. Είδαμε αυτή την τελευταία εξέλιξη στο θέμα της Βόρειας Μακεδονίας από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εσείς τι εκτιμάτε ότι πρέπει να περιμένουμε από κλιμάκωση ή έχουμε ένα νέο πρόβλημα που θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας? Πρώτα απ' όλα πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι. Αλλά ξεκάθαρη, μια και πολύ σωστά η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έστειλε σαφές μήνυμα σε γειτονική χώρα ότι δεν δεχόμαστε τέτοιου είδους παιχνίδια με το διεθνές πλαίσιο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τη Διεθνή Συμφωνία. Εχθές λοιπόν γίναμε όλοι μάρτυρες μιας ομής παραβίασης αυτού του διεθνούς πλαισίου από την κυρία Σιλιάνοφσκα, τη νέα πρόεδρο της Δημοκρατίας Γειτονική Χώρα, η οποία ουσιαστικά ορκίστηκε σε ένα ανύπαρκτο σύνταγμα. Το παράδοξο ξέρετε ποιο είναι, ότι στη συνέχεια υπέγραψε το πρωτόκολλο της ορκομοσίας της, στο οποίο να γράφεται σωστά η συνταγματική ονομασία της χώρας. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μία σειρά από πολιτικά ατοπήματα τα οποία εκτιμώ ότι εδράζονται σε έτσι λόγους εγχώρης κατανάλωσης. Κοινώς δηλαδή πουλά λαϊκισμό, κυρία Σιλιάνοφσκα. Κύριε Χατζηβασιλείου, ναι, πιθανό να είναι όντως μία λαϊκίστικη εκδοχή της άσκησης εξωτερικής πολιτικής από τη νέα πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας. Από την άλλη πλευρά, παρότι είδαμε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να μιλά για παράνομη ενέργεια, υπάρχει μια κριτική από την αξιωματική αντιπολίτευση. Μας το έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Κάτσης, ότι η κυβέρνηση ενδεχομένως επενδύει υπόγεια στην κατάρρευση της συμφωνίας των Πρεσπών με ευθύνη της άλλης πλευράς. Τι απαντάτε σε αυτό? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αυτή από την εποχή που ήταν ακόμα αντιπολίτευση το 2019 έχει μία αποκρισταλωμένη ξεκάθαρη θέση για την υπόθεση αυτή, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ποια είναι η απάντηση? Αυτοί οι οποίοι σήμερα λοιπόν τώρα κάνουν τέτοιου είδους σχόλια, να θυμηθούν ότι όταν είχαν ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, τότε δημιουργήσανε, αφήσανε ανοιχτά παράθυρα να χρησιμοποιείται από τη γειτονική χώρα ο προσδιορισμός μακεδονικός, μακεδονική, μακεδονικό, σε μια σειρά από προσδιοριζόμενα, θυμόσαστε, από γλώσσα μέχρι ταυτότητα, με αποτέλεσμα να αφήνουν στην ουσία ανοιχτή την πόρτα για να αφυπνιστεί ο εθνικιστικός, ο αλυτρωτικός ψευδομακεδονισμός. Αυτό τον οποίο στην ουσία προβάλλει τρόπον την η κυρία Σιλιάνοφσκα με τη χθεσινή της απαράδεκτη προκλητική κίνηση. Εγώ όμως συνιστώ ψυχραιμία, διότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η νέα κυβέρνηση. Αυτή είναι ο συνομιλητής μας, κύριε Λιβαδάρη, η νέα κυβέρνηση, η οποία ακόμα δεν έχει σχηματιστεί στη γειτονική χώρα. Έχουμε ως δεδομένα την αντίθεση των Αλβανών του Ντούι. Το κόμμα του Ντούι αντέδρασε στην κίνηση αυτή. Αντιδρά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εξωτερικών στη γειτονική χώρα. Άρα λοιπόν, συμπέρασμα. Εμείς λοιπόν έχουμε ως κεκτημένα, ως δεδομένη, τη σκληρή αντίδραση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, την άμεση απάντηση από Φοντερ Λάιν και Μισελ, οι οποίοι δεν αφήσανε κανένα κενό στις δηλώσεις τους, και περιμένουμε από τη νέα κυβέρνηση να δούμε τι θα κάνει. Εάν επιμείνει σε αυτήν την λογική, σε αυτήν την ρητορική, τότε ξεκάθαρα το ευρωπαϊκό τρένο για τους γείτονες χάνεται. Είναι λοιπόν στο χέρι τους να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Επιθυμούν μέτωπο με την Ελλάδα και την Ευρώπη? Εάν ναι, ας κινηθούν στη λογική του λυτρωτισμού. Αν όχι, πάλι να δούμε τι θα κάνουν την επόμενη. Κύριε Χατζηβασιλείου, πάνω σε αυτά που λέτε, προτίθεται να ψηφίσει η κυβέρνηση τα μνημόνια συνεργασίας? Γιατί υπάρχει κιόλας η πληροφορία ότι θα καταθέσει πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Σκοπεύει η κυβέρνηση να υπερψηφίσει τα μνημόνια συνεργασίας? Κοιτάξτε, οι διεθνείς σχέσεις και η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σημαντικά και ευαίσθητα θέματα για να τα μεταχειρίζονται κάποιοι με όρους επικοινωνιακών τεχνασμάτων. Γιατί αυτό θέλει να κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας είμαστε λοιπόν ειλικρινείς.
ουδεμία σχέση έχει η κατάσταση σήμερα στη Βόρεια Μακεδονία με το αν έχουν ψηφιστεί ή όχι τα συνημμένα πρωτόκολλα της συμφωνίας, τα οποία λέτε που πραγματικά εκκρεμούν. Ναι, γιατί αλλά η υπερψήφιση των πρωτοκόλλων δεν εμβαθύνει τη συμφωνία, δεν δίνει ένα μήνυμα υπεράσπισης της, προάσπισης της και ενίσχυσής της από την ελληνική πλευρά, ώστε να διεκδικούμε την τήρησή της και από τα Σκόπια. Κυρία Λιβαδάρη, η γειτονική πλευρά αυτή τη στιγμή πληρώνει το τίμημα της εσωτερικής πολιτικής αστάθειας, των οικονομικών σκανδάλων και της διαφθοράς που πλήττει την πολιτική ζωή εκεί εδώ και 4-5 χρόνια. Αυτή είναι η ουσία της αστάθειας πάνω στην οποία στην ουσία επένδυσε το ΒΜΡΟ και οι εθνικιστές για να κερδίσουν τις εκλογές και να έχουμε τώρα την κυρία Σιλιάνου να λέει αυτά τα πράγματα στη διάρκεια της ορκομοσίας της. Δεν φταίνουν τα πρωτόκολλα. Και να το δούμε και λίγο ανάποδα. Το γεγονός ότι τα πρωτόκολλα αυτά ακόμα δεν έχουν έρθει στη Βουλή προς ψήφιση είναι ένας σημαντικός μοχλός πίεσης απέναντι στη νέα κυβέρνηση που αναμένεται να σχηματιστεί στα Σκόπια μετά στις τελευταίες εκλογές. Επομένως, ας είμαστε όλοι σοβαροί και ειλικρινείς. Να παραδεχθούν λοιπόν οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες στηρίξαν τότε τη Συμφωνία των Πρεσπών ότι η συμφωνία αυτή έχει παράθυρα και τρύπες, όπως πολύ σωστά λέγαμε, αλλά ταυτόχρονα να καταλάβουν και εκείνοι ότι εμείς είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι δυναμία ως κυβέρνηση. Το κράτος έχει συνέχεια και εμείς δεν κάνουμε τέτοιου είδους, επιτρέψτε μου να πω, ταρζανιές όπως αυτές οι οποίες ονειρευόταν εκείνοι στο παρελθόν. Μένουμε σοβαροί και υπεύθυνοι και κυρίως ψύχρεμοι. Κύριε Χατζηβασιλείου, σήμερα σε λίγες ώρες έχουμε και τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερντογάν. Εκεί τι πρέπει να περιμένουμε? Έχω την αίσθηση ότι είναι κάπως χαμηλά ο πήχης από την πλευρά της κυβέρνησης. Εγώ θα έλεγα ότι ο πήχης είναι στο όριο του ρεαλισμού, κύριε Λιβαδάρη. Ο Πρωθυπουργός ταξιδεύει σε λίγη ώρα προς την Άγκυρα με ρεαλισμό, με αυτοπεποίθηση και κυρίως χωρίς να τρέφει απολύτως καμία ψευδέστηση ή αυταπάτη για την πραγματική θέση της Τουρκίας και τις δυσκολίες που έχει αυτή η επαναπροσέγγιση. Όμως, ταξιδεύει με τρία θετικά βήματα, τα οποία δεν πρέπει να υποτιμά κανείς. Και με τον τρόπο αυτό απαντώ στην αντιπολίτευση, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, που ζητήσανε να αναβληθεί αυτή η επίσκεψη και η συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν. Γιατί, διότι πρώτα απ' όλα σήμερα έχουμε 1,5 χρόνο ηρεμία στο πεδίο, σε αέρα και θάλασσα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό πριν από 1,5 χρόνο. Έχουμε δεύτερον μια καλή συνεργασία στο μεταναστευτικό. Η Τουρκία επιδεικνύει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο σε αυτό τον τομέα. Και τρίτον, έχουμε το θετικό έτσι προηγούμενο της διευκόλυνσης βίζας στα 10 σχέδια του Ανατολικού Αιγαίου, κάτι που είναι για τον τουρισμό μας πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά λοιπόν τα τρία είναι προϊόντα της πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στην Τουρκία. Δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε ούτε να τα παραβλέψουμε. Όμως, κύριε Λιβαδάρη, η συνάντηση αυτή γίνεται και με νέες δυσκολίες. Για παράδειγμα, οι προκλήσεις, οι ρητορικές σε ό,τι αφορά τα εθνικά θαλάσσια πάρκα που έχει εξαγγείλει η ελληνική πλευρά ή η αλλαγή καθεστώτος στη μονή της χώρας δυσκολεύουν την οικοδόμηση μιας αμοιβαίας κατανόησης που είναι αναγκαία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μιλάμε. Με την Τουρκία λοιπόν επικοινωνούμε, χωρίς να σημαίνει ότι υποχωρούμε, επικοινωνούμε μήπως και μπορέσουμε να βρούμε κοινό βηματισμό σε παραπάνω θέματα θετικής ατζέντας για να χτίσουμε κάτι. Κοινώς η επαναπροσέγγιση είναι πολύ σημαντική και η μετάβαση του Πρωθυπουργού σήμερα στην Τουρκία είναι ένδειξη αυτοπεποίθησης, υπευθυνότητας και ισχύως. Η θετική ατζέντα όμως την οποία αναφέρεστε, κύριε Χατζηβασιλείου, δεν έχει ακυρώσει ούτε έχει αλλάξει την μεγάλη, την στρατηγική ατζέντα Ερντογάν. Το είδαμε και στη συνέντευξή του στην Καθημερινή. Βάζει ουσιαστικά όλα τα θέματα στο τραπέζι, ακόμα και ζητήματα κυριαρχίας στην εκμετάλλευση. Γι' αυτό σας είπα. Ναι. Σας είπα πριν ότι ο Πρωθυπουργός δεν πηγαίνει εκεί με κάποια αυταπάτη, κάποια ψευδαίσθηση. Ο κ. Ερντογάν, συνέντευξή του εχθές στην Κυριακάτικη Καθημερινή, τι έκανε? Μας θύμισε τις πάει στουργικές θέσεις, κυριαρχία, Αιγαίο, Κυπριακό, που για άλλη μια φορά κλείσε το μάτι σε λύση δύο κρατών και σε πολιτική ισότητα. Δεν μας είπε κάτι καινούριο. Άρα λοιπόν εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο συνομιλητής μας. Ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις της Τουρκίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επενδύουμε σε ζητήματα χαμηλής σημασίας. Έχουμε ήδη ανοίξει 15 πεδία συνεργασίας από την οικονομία, την ενέργεια, τον τουρισμό. Τώρα ενδεχομένως πάμε στην πολιτική προστασία και στη δημόσια υγεία. Μακάρι να βρούμε κοινό βήμα σε δευτερεύουσα σημασίας πολιτικές. Μήπως και χτιστεί ένα ψήγμα, έστω ένας πόντος εμπιστοσύνης
για την βασική μας διαφορά, τη μόνη μας διμερή διαφορά που είναι η υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Δεν είναι εύκολο, αλλά χρειάζεται δουλειά, βούληση και αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα την έχει. Εάν η Τουρκία σήμερα το βράδυ επαναβεβαιώσει την δέσμευσή της στον δρόμο της επαναπροσέγγισης, αυτό θα συνιστά μια καλή εξέλιξη. Και μην ξεχνάτε, το καλό κλίμα στις συναντήσεις αυτές εξαρτάται και από την προσωπική επαφή, από την χημεία των συνομιλητών. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε σήμερα, και εδώ είμαστε για να τα αξιολογήσουμε όπως πάντα με ενδιαφέρον. Πώς βλέπετε την πρόσκληση που απίθυνε η τουρκική προεδρία για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Δείπνο? Θεωρώ ότι είναι σημαντικό άνοιγμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Mm-hmm. Το βρίσκω πολύ σημαντικό. Δεν θα ήθελα να το υποβαθμίσει καμιά πολιτική δύναμη αυτό σήμερα και εύχομαι να μην συμβεί. Ξέρετε γιατί? Διότι έρχεται στην ουσία αυτή η πρόσκληση σε μια χρονική στιγμή, λίγες μέρες μετά την απαράδεκτη και ανιστόρητη απόφαση για τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. Μια απόφαση που πληγώνει όχι μόνο εμάς, τους Χριστιανούς Ορθοδόξους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο πάνω απ' όλα, αλλά κάθε πολιτισμένο πολίτη αυτού του κόσμου. Άρα λοιπόν, την προσμετρώ στα θετικά, δείχνει ότι ο Ερντογάν ενδεχομένως θέλει να εξορροπήσει αυτή την ανιστόρητη απόφαση του και να πραγματοποιήσει ένα άνοιγμα. Οποιοδήποτε άνοιγμα δε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στον κύριο Βαρθολομαίο, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει, πρώτα για το Πατριαρχείο το ίδιο που είναι ένας φάρος πολιτισμού στη γειτονική χώρα, ως για τις ημερείς μας σχέσεις. Μικρό καλάθι κρατάμε, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι είναι μια καλή κίνηση που προσμετράται στα θετικά. Μάλιστα. Κύριε Χατζηβασιλείου, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.